στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβαρμενίζουμε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον αγαπητό φίλο από την Αθήνα, τον Κώστα το Σκόμβρα, ο οποίος είναι τραγουδιστής και πρόεδρος της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος, δηλαδή εκπροσωπεί όλους τους τραγουδιστές πανελλήνια. Κώστα μου και κύριε Σκόμβρα, καλημέρα από τα βροχερά Τρίκαλα σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Και εδώ πέρα μην νομίζετε πως έχει καλό καιρό. Ναι, να πούμε στους ακροατές εδώ ότι έλκεις την καταγωγή σου, είσαι Θεσσαλός καταρχήν, είσαι κατάγεις ναι, από τον Πτελαιό της Μαγνησίας. Από τον Πτελαιό της Μαγνησίας, ναι. Αλλά λόγω των επαγγελματικών σου υποχρεώσεων είσαι εδώ και πολλά χρόνια στην Αθήνα. Βεβαίως δεν ξεχνάω, κατεβαίνω συχνά, ανεβαίνω μάλλον συχνά στο χωριό. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ας προχωρήσουμε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Σκόμβρα, δύσκολες οι συνθήκες για τους τραγουδιστές αλλά και γενικά για τους ανθρώπους του πολιτισμού και του θεάματος, έτσι. Ζήσαμε εδώ και 2 χρόνια κλειστά καταστήματα, ακύρωση συναυλιών, ακύρωση εκδηλώσεων. Πόσο αισιόδοξος είστε ότι από εδώ και στο εξής αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει το επόμενο διάστημα? Θα είναι διαφορετικός ο φετινός χειμώνας, εκτιμάτε, ή θα κινηθούμε πάλι στα ίδια πλαίσια? Όχι στα ίδια με τα περσινά, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων, είτε είναι μουσικές σκηνές, είτε είναι νυχτερινά κέντρα που έχουν λαϊκό πρόγραμμα, ναι, σκέφτονται να ανοίξουν. Και πες πως ανοίγουν οι εμβολιασμένοι, οι ανεμβολιαστοί, τι θα γίνει τώρα, ας πούμε. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ναι, πρώτα απ' όλα ο κόσμος είναι μαζεμένος. Άσε που δεν έχει χρήματα, άσε που ήρθαν και όλες αυτές οι αυξήσεις, οι οποίες θα τον τζακίσουν στην κυριολεξία τον κόσμο, δηλαδή. Σωστά. Στην κυριολεξία τον τζακίσουν. Δεν βλέπω καλές μέρες για το ελληνικό τραγούδι, δηλαδή. Για το ελληνικό τραγούδι και για το θέαμα γενικότερα, γιατί ο άλλος αυτό που θα κόψει πρώτο είναι η διασκέδασή του, έτσι δεν είναι? Θα κοιτάξει να φάει, θα κοιτάξει να ντυθεί, να εξασφαλίσει τα απαραίτητα και σου λέει, αν μου περισσέψουν χρήματα για τη διασκέδαση, έχει καλός. Αν όχι, δεν θα πάω, πολύ απλά. Ξέρεις, παρατηρώ δηλαδή τώρα το τελευταίο τετραήμερο, πενταήμερο, πως συνάδελφοι οι οποίοι έχουν όνομα, τους ξέρει όλος ο κόσμος, τους ξέρει, που δεν πλησιάζαν ποτέ να πάρουν αυτό το επίδομα που δίνεται, το εποχικό του ΑΕΔ, ναι, μου παίρνουν τηλέφωνο και ζητούν βεβαίωση προκειμένου να πάρουν το επίδομα των 500 ευρώ που δίνεται κάθε χρόνο, μια φορά το χρόνο. Μεγάλο ονόματα του τραγουδιού δηλαδή, εννοείται. Του τραγουδιού, ναι, του τραγουδιού, αυτό λέω, μεγάλο ονόματα του τραγουδιού. Αφού εξεπλάγει, και εγώ λέω, είναι δυνατόν τώρα αυτός και αυτός και αυτοί? Κι όμως δεν έχουμε πια, έχουμε να δουλέψουμε 1,5 χρόνο. Και κάποιες συναυλίες που γίνανε το καλοκαίρι γίνανε με πολύ μειωμένες αμοιβές. Με αποτέλεσμα αυτοί οι γνωστοί, δηλαδή οι συνάδελφοι, έχουν ανοιχτεί κιόλας, ξέρεις, και έχουν μάθει και σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Ακριβώς. Και ο τραγουδιστής έχει περισσότερα έξοδα από ένα μέσο άνθρωπο. Βεβαίως έχει περισσότερα. Έτσι λοιπόν εξεπλάγινε σε τέτοιο βαθμό που λέω, καλά λέω τώρα αυτός ή αυτή, ή κάποιες συνάδελφοι πήραν καμιά δεκαριά από αυτούς. Ναι. Λέω, είναι δυνατόν, λέω. Και όμως είναι δυνατόν να σου μου εξηγήσουν πως έτσι και έτσι, λέει, δεν έχουμε να δουλέψει ένα χρόνο και είσαι ανοιχτή σε υποχρεώσεις. Και... έτσι λοιπόν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έτσι, μετά, αυτό, ναι. Και να δουλέψουμε ακόμη πάλι με 2 μέρες τη βδομάδα και με μειωμένα τα μεροκάματα. Σαφώς. Πώς να ζήσουν τώρα οι συνάδελφοι, δηλαδή. Εγώ έχω έτσι μεγάλο πρόβλημα και στα νέα παιδιά που έρχονται να εγγραφούν στην ΕΤΕ, στα νέα μέλη, που είναι και πολλά από αυτά τα παιδιά είναι μορφωμένα, έχουν βγει από μουσικά γυμνάσια και έχουν γνώση δηλαδή του τραγουδιού, γνωρίζουν και κάποιο όργανο, 1, 2, 3, πολλοί από αυτούς όργανα. Πραγματικά όμως είναι πολύ δυσάρεστες οι συνθήκες για να συνεχίσουν να ασχολούνται με το επάγγελμα. Βεβαίως, ναι, λέω, πού πας τώρα, κοίταξε να κάνεις κάτι άλλο και να το έχεις σαν πάρεργο δηλαδή. Εμείς που είμαστε πιο παλιοί ευτυχήσαμε να δουλέψουμε και 6 και 7 μέρες τη εβδομάδα να δουλεύουμε. Τώρα αυτά τα παιδιά τα οποία σου έχουν πάει και οδεία, λες πού πας τώρα εσύ, τι θα κάνεις δηλαδή? Συμφωνώ. Δεν πρόκειται να βγεις ποτέ στη σύνταξη. Δηλαδή το 97% των ανθρώπων που ασχολούνται με το τραγούδι και των μουσικών και των τραγουδιστών δεν πρόκειται να βγουν ποτέ στη σύνταξη με τις καταστάσεις αυτές. Κύριε Σκόμβρα, συνήθως ο πολύς ο κόσμος έχει έτσι ταυτισμένους τους τραγουδιστές, έτσι, με τα
5-10, άντε να πω 20 μεγάλα ονόματα που υπάρχουν, και σου λέει ονόματα, δεν έχουν ναι, ανάγκη τραγουδιστές. Όμως πίσω από αυτά τα ονόματα κρύβεται ένας ατέλειωτος στρατός από μεγάλους, μικρούς και μικρότερους τραγουδιστές που βέβαια, πραγματικά έχουν. 3.000 τραγουδιστές όλη την Ελλάδα υπάρχουν, δεν είναι λίγοι δηλαδή. Αυτό, η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος αριθμεί αυτή τη στιγμή 3.000 μέλη, ή όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι όλοι οι μέλη της Ένωσης. Εδώ και 14 χρόνια όταν άρχισε ας πούμε ήδη η κρίση, ναι, από 1.200 μέλη που ήμασταν έχουν μείνει ας πούμε 500 τώρα. Έχουν μείνει ας πούμε αυτοί οι οποίοι δουλεύουν και το πονάνε. Οι υπόλοιποι έχουν βρει και άλλες δουλειές. Έχουν γίνει οδηγοί ταξί, έχουν ανοίξει ένα σουφλατζίδικο, έχουν ανοίξει ένα ανθοπολείο ή δουλεύουν οδηγοί κάπου. Αυτό έχει γίνει και είναι και καλή μουσική, καλοί τραγουδιστές. Δηλαδή λες τώρα. Δεν είναι κρίμα. Κρίμα. Πραγματικά είναι κρίμα. Πραγματικά αυτό είναι κρίμα δηλαδή, να αναγκάζεται κάποιος λόγω των δυσάρεστων αυτών περιστάσεων να αφήνει το επάγγελμα το καλλιτεχνικό και να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Βέβαια η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για όλα αυτά. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Μου πήρατε την ερώτηση από το στόμα. Ναι, η πολιτεία σας στήριξε ως κλάδο όλο αυτό το διάστημα. Κοίταξε, έδωσε αυτά τα 534 που τα έδωσε δηλαδή από το χρόνο που είμαστε στην κρίση, ας πούμε, αυτά τα έδωσε σε όλο τον κόσμο, σε όλους όσους δικαιούταν. Αυτή την που λέμε εδώ, το... ναι. Εδώ είναι το τραγικό. Κάποια στιγμή που μας είχε καλέσει, με είχε καλέσει το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί εγώ εκπροσωπώ και το θέαμα ακρόαμα, και ακρόαμα είμαι γενικός γραμματέας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, στην Πόθα δηλαδή. Μάλιστα. Κάποια στιγμή που κάλεσε η Υπουργός για να συζητήσουμε τα περί Μητρώου Καλλιτεχνών. Λέω, ναι, έτσι όπως το κάνω το Μητρώ, είναι απαράδεκτο πρώτα και θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα, όπως και δημιουργηθήκαν. Κάποια στιγμή μπήκαν περίπου 2.500 Αθήγανοι μέσα σαν μουσική του δρόμου, και τι να κάνουν, τους βάλανε να πάρουν επίδομα. Και τι κάνανε μετά, κόψαν δηλαδή από το αρχές Ιανουαρίου, κόψαν τα επιδόματα για όσους κάνανε πια αίτηση. Παρότι είναι κάποιοι είναι γνωστοί τραγουδιστές, ας πούμε, έτσι, που δεν τα είχαν κάνει μέχρι τότε, δεν το είχαν ανάγκη. Και, ναι. Έτσι λοιπόν, ας πούμε, έγινε ένας χαμός με αυτά τα 534 δηλαδή του ειδικού σκοπού, που έχουν δώσει τους μισούς μήνες. Και τώρα πασχίζουμε να πάρουμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, που ευελπιστώ δηλαδή την άλλη εβδομάδα να τα βάλουν μέσα, γιατί υπάρχουν τραγουδιστές, στην Ένωση Τραγουδιστών κάνουμε και διανομή τροφίμων, που μου λένε τρώμε πια λάδο τα μακαρόνια, λέει, δεν είναι κατάσταση, ας πούμε. Δεν υπάρχουν και δουλειές να πάνε κάπου. Υπάρχουν δηλαδή σήμερα συνάδελφοί σας οι οποίοι τρέφονται από την Ένωση Τραγουδιστών, έτσι. Από την Ένωση Τραγουδιστών, ναι. Έρχεστε εσείς σε επαφή με κάποιες εταιρείες, εξασφαλίζετε κάποια πακέτα τροφίμων και τα λοιπά. Εδώ και χρόνια, αλλά μέχρι πριν την επιδημία ήταν περίπου γύρω στους 30 με 40 τραγουδιστές, κάπου εκεί πέρα δηλαδή, που έρχονταν και παίρναν τρόφιμα. Ναι. Τώρα πια ζητούν 150-200 και δεν μπορώ να τους καλύψω κιόλας όλους αυτούς. Για να γνωρίζει έτσι, αυτά πιστεύω ότι είναι τα λεγόμενά σας γροθιά στο στομάχι, για να γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος σε τι δύσκολη θέση έχουν έρθει οι καλλιτέχνες και δύο τραγουδιστές. Ναι, βάσει της Ελστάτ είμαστε μείον 83% και αμέσως μετά από εμάς έρχεται η εστίαση που είναι γύρω στο 65, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Λοιπόν, καταλαβαίνει τώρα τι πρόβλημα υπάρχει. Τεράστιο το πρόβλημα. Πρόεδρε, έχετε σκεφτεί να κάνετε κάποιες έτσι εκδηλώσεις, κάποιες συναυλίες ενδεχομένως για την οικονομική στήριξη κάποιων συναδέλφων σας, ναι, αλλά, οι οποίοι υποφέρουν κυριολεκτικά. Μέσα, πρώτα υπάρχει και μια άλλη πηγή για τους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει, που έχουν περάσει τα 67 τους χρόνια πια. Υπάρχουν και οι τιμητικές συντάξεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μπράβο, ήθελα να αναφερθούμε εκεί, γιατί ναι, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί σας οι οποίοι μεγαλώνοντας και φεύγοντας από τη δουλειά ξαφνικά δεν έχουν και σύνταξη και έχουν πρόβλημα μεγάλο επιβίωση. Ναι. Ξέρουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Ναι, μέχρι στιγμής εγώ τουλάχιστον έχω βγάλει, έχουν περάσει από την υπογραφή μου περίπου 120 άτομα τραγουδιστές. Όλοι αυτοί οι παλιοί λαϊκοί τραγουδιστές, το νέο κύμα, όλα τα παιδιά με αυτά και πολλούς άλλους τους έχω βγάλει στη σύνταξη. Γιατί αλλιώς δεν βάζαν παλιάνισμα από ό,τι ξέρεις, οπότε και τραγουδιστές, μην πω τώρα όνομα πασίγνωστο που έπαιρνε κάποτε να πεις τώρα, έπαιρνε ένα εκατομμύριο τη βραδιά δραχμές, δεν έπαιρνε να τα κρατήσει τα χρήματά του. Μα αρρώστησε, μα έκανε μια σειρά
χειρουργιών που εξαντλήθηκε τελικά. Το Υπουργείο Πολιτισμού ποτέ δεν συσκευήσε το πρόβλημα του πολιτισμού ουσιαστικά. Και ο λόγος είναι το ότι λέει ο προϋπολογισμός, τα χρήματα του προϋπολογισμού δεν είναι ούτε 0,30% δηλαδή. Οπότε πώς να κάνουμε πολιτισμό. Είναι πια για να φαίνονται ας πούμε στο ηρώδιο δηλαδή και να βγάζουν φωτογραφίες οι Υπουργοί Πολιτισμού. Μόνο η Μελίνα ενδιαφέρθηκε και ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά όλοι οι άλλοι υπουργοί και λίγο μπαίνω σε όλοι οι άλλοι υπουργοί που τους έχω δει από τη Μελίνα και προς τα δω όλους. Ούτε ο Μικρούτσικος, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Και ο Μικρούτσικος ακόμα που ήταν του χώρου. Όχι, καθόλου τίποτα. Τρεις φορές τον είδαμε εκείνο τον καιρό για διάφορα προβλήματα και μεταξύ αυτών και τα πνευματικά δικαιώματα που δεν έδωσε λύση. Σημαντικό αυτό που λέτε. Μας ακούει και ο φίλος σας, ο Χάρης ο Μαντέλος, ο οποίος είναι εδώ στα Τρίκαλα και μου έστειλε μήνυμα τώρα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του. Και από μένα πολλούς. Άρα είναι δύσκολα τα πράγματα, μας λέτε, κύριε Σκόνδρα. Θέλω να μείνουμε όμως και σε προσωπικό επίπεδο λίγο. Να πάμε να δούμε λίγο την καινούργια δουλειά την οποία κυκλοφορήσατε τώρα πρόσφατα και τυκλοφορείτε. Είναι μια δουλειά τίποτα δεν μένει σταθερό. Τίποτα δεν μένει σταθερό, ναι. Τίποτα δεν μένει σταθερό σε μουσική του Μιχάλη του Τερζή, έτσι δεν είναι. Του Μιχάλη του Τερζή, ενός πολύ, πολύ άξιου συνθέτη. Γνωστός, μεγάλος συνθέτης. Όλα τα ονόματα, έτσι, ναι. Και τώρα μάλιστα τελειώνει και ένα δίσκο με 12 τραγούδια με τον Γιώργο Νταλάρα. Το τελείωσε μάλλον χθες από ό,τι ξέρω. Μάλιστα. Αν μετά από μένα, δηλαδή, ο επόμενος δίσκος που έχει. Έχει ενδιαφέροντα τραγούδια αυτός ο δίσκος μέσα και είναι ένας ήχος, τουλάχιστον από ό,τι μου λένε διάφοροι παραγωγοί όπως εσύ. Από τα ραδιόφωνα τουλάχιστον εδώ της Αθήνας. Ναι. Μου λένε λοιπόν πως είναι πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά. Την αγαπήσαμε, την κάναμε μέσα στο lockdown, όσο μου ξέρω αυτή τη δουλειά. Την αγαπήσαμε και εγώ και ο Μιχάλης πάρα πάρα πολύ. Και έτσι λοιπόν την κάναμε. Έχει ενδιαφέροντα τραγούδια μέσα. Και καλά θα κάνετε να παίζετε, να βοηθάτε και εμάς. Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Κάνουμε ενός λεπτού έτσι μια μικρή παύση να ακούσουμε έτσι ένα απόσπασμα από το δίσκο και σε λίγα. Μείνετε στη γραμμή, μείνετε στη γραμμή σας. Όμως μια φωνή ακούει τη ρόζα να του τραγουδάει. Κι αρχίζω να χορεύω ένα ζεϊμπέκικο κι ο χάρος να χειροκροτάει. Τραγούδι δυνατό, τραγούδι ατέλειωτο, μέρες και νύχτες να κρατάει. Μας έβαλε ο ηχολήπτης μας εδώ άλλο τραγούδι. Αυτό ναι, δεν είναι από το δίσκο. Δεν είναι από το δίσκο, έγινε ένα λάθος. Δηλαδή στο Δημήτρη το Μητροπάνο που ήταν και φίλος μου και έχω έρθει και έχω τραγουδίσει δύο φορές στο κήπεδο εκεί πέρα με τον Δημήτρη. Το ξέρω και σας θυμάμαι ήταν... γιατί ήμουνα μέσα και στις δύο φορές και σας θυμάμαι τότε. Ήταν, πρέπει να ήταν και ο Μάριος ο Τόκας μαζί. Ναι, με τον Μάριο, ναι. Το θυμάμαι. Εξαιρετικός συνάδελφος, χρόνια πρόεδρος στην Ένωση Τραγουδιστών. Ναι, και ο Δημήτρης ο Μητροπάνος έκανε μεγάλο αγώνα για τους τραγουδιστές, πολλά χρόνια. Μεγάλο αγώνα, ναι. Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, ας πούμε, με φώναξε κάποιος φίλος συνθέτης, ο Βασίλης ο Ζουμπούλης, και στη εκείνου του αδερφού του Γιώργου του Ζουμπούλη. Και μπήκε σε ένα στούντιο και το είπα και απέκτησε ξαφνικά ενδιαφέρον. Με έχουν πάρει εκατοντάδες έτσι συνάδελφοι. Ωραία, θα τα ακούσουμε. Θα το περάσουμε στα προγράμματα, ναι. Ναι, θα τα ακούσουμε λίγο, κύριε Σκόνδρα, στο τέλος της εκπομπής μας. Αυτό πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το δίσκο. Αυτό το τίποτα δεν μένει σταθερό. Ναι, ναι. Μαυρίζουμε και στην άμμο χτίζουμε. Ξύπνα και προχώρα. Πέρασε η ώρα, πάρε απ' τη ζωή ό,τι σου αξίζει. Πες και κανά όχι και σ' απ' την απόχη το ποτάμι πίσω δεν γυρίζει. Λοιπόν, αυτά είναι τα τραγούδια από τον δίσκο «Τίποτα δεν μένει σταθερό» του ο Κώστας Κόνδρας σε μουσική του Μιχάλη Τερζή. 12 τραγούδια έχει αυτή η δουλειά, κύριε Σκόνδρα. 12 τραγούδια, ναι, 12 τραγούδια. Και αν έχετε και χρόνο κάποια στιγμή να πούμε και κάποια άλλα δηλαδή τραγούδια, να βάλετε και κάποια άλλα, να πούμε και περισσότερα. Δεν ξέρω ο χρόνος σας πώς είναι. Δεν έχουμε δυστυχώς πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, γιατί 10:30 πρέπει να παραδώσουμε τη σκητάλη στην επόμενη εκπομπή. Σίγουρα όμως εγώ προσωπικά δεσμεύομαι, αλλά και ο σταθμός, ότι θα παίζουμε με τα τραγούδια αυτά, γιατί είναι αξιόλογα και πραγματικά πρέπει να προβάλλονται οι νέες δουλειές και οι αξιόλογες νέες δουλειές. Μπορώ να πούμε και περισσότερα για τον πολιτισμό σε μια άλλη. Βεβαίως, γιατί η δική σας η κατάθεση έχει ιδιαίτερη σημασία.
Γιατί μάλιστα τώρα αυτή τη βδομάδα έχω ένα ραντεβού με τον Γιώργο τον Ταλάρα και την Νατάσα την Ποφίλιο και τη Γιώτα την Έγκα, ας πούμε, να συζητήσουμε κάποια πράγματα που αποσχολούν το χώρο του τραγουδιού. Και, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα, μια και δεν έχετε χρόνο, να τα πούμε κάποια άλλη θα φορά. Θα δηλαδή. Δεσμεύομαι σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές, κύριε Σκόνδρα, να σας ξαναέχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να πούμε πολλά περισσότερα και να ξέρετε ότι και εδώ στα Τρίκαλα υπάρχει μια μεγάλη και αξιοζήλευτη κίνηση στα μουσικά δρόμενα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τραγουδιστές αξιόλογοι, υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί αξιόλογοι, συνεχίζοντας την παράδοση των παλαιότερων, του Τσιτσάνη, του Καλδάρα, του Βίρβου, του Μητροπάνου και όλων αυτών. Ναι, και εντάξει, εγώ και προθυμοποιούμε κιόλας, ας πούμε, να έρθω κάποια στιγμή, αν κάνετε κάποια μεγάλη εκδήλωση, να έρθω και δωρεάν, εντελώς δηλαδή, ξέρω εγώ, μια και είμαι Θεσσαλός. Βεβαίως, βεβαίως. Τα αγαπώ δηλαδή και μ' αρέσουν πάρα πολύ και έχω έρθει και πολλές φορές. Ωραία, ωραία. Θα το κανονίσουμε, βεβαίως, γιατί όχι. Σας ευχαριστώ θερμά, κρατάω αυτά τα λόγια που μου είπατε, ότι δυστυχώς η πολιτεία δεν στήριξε τον κλάδο των καλλιτεχνών όσο θα έπρεπε. Και εύχομαι από εδώ και προς το εξής, λόγω και της ιδιότητάς σας ως πρόεδρος της Ένωσης Τραγουδιστών και Γραμματέας εκεί στην Ένωση Ακροάματος, στην Ομοσπονδία, να έχουμε καλύτερες μέρες, αυτό να ευχηθούμε, να έχουμε καλύτερες μέρες για τον καλλιτεχνικό κόσμο. Μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ξέρω πως πρέπει να κλείσετε, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκόνδρα. Καλό χειμώνα σας εύχομαι και θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Και σε αρμενίζεις και φτερούς.